χαρούμενες, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος του ταξιδιού μας. Έχουμε ήδη ταξιδέψει σε 7 προορισμούς και σήμερα θα πάμε να ταξιδέψουμε στον τελευταίο και 8ο προορισμό. Ο τελευταίος προορισμός βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα είναι ένα νησί που είναι η Κέρκυρα. Το νησί μας αυτό βρίσκεται στα Επτάνησα. Εσείς φίλοι μου, έχετε ξαναεπισκεφθεί κάποιο νησί? Τι θυμάστε? Τι σας έκανε περισσότερη εντύπωση? Μέχρι να σκεφτείτε, εγώ θα συζητήσω λίγο με την Κατερίνα. Εσύ Κατερίνα, έχεις ξαναεπισκεφτεί κάποιο νησί? Έχω επισκεφτεί αρκετά νησιά και συγκεκριμένα αρκετά νησιά της Ελλάδας. Έχω πάει στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, στη Ζάκυνθο, στην Ίδρα, στη Σάμον και στη Μύκονο. Έχεις πάει σε πάρα πολλά και τι σου έχει κάνει περισσότερη εντύπωση? Σίγουρα, αφού είναι νησιά, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η θάλασσα. Και το φαγητό. Κλείνει, θα το ανοίξουμε γρήγορα. Και θα σας πούμε μετά γιατί κλείνει αυτή εδώ η πορτούλα. Τέλεια, πάμε πίσω. Οπότε, το αγαπημένο μου πράγμα για τα νησιά της Ελλάδας είναι ότι έχουν μία ηρεμία. Πας εκεί και ξεχνάς όλες σου τις δυσκολίες και όλα σου τα προβλήματα. Ακούγεται υπέροχα. Το λοιπόν, φίλοι μου, στο σημερινό μας ταξίδι θα μας βοηθήσουν δύο Έλληνες ζωγράφοι. Συγκεκριμένα είναι οι ζωγράφοι εδώ πίσω. Είναι δύο υδατογραφίες και οι ζωγράφοι μας ονομάζονται Άγγελος Γιαλινάς και Σπυρίδωνας Σκαρβέλης. Έχετε ξανακούσει τη λέξη υδατογραφία? Τι άραγε είναι αυτό? Εσύ Κατερίνα, μπορείς να μας βοηθήσεις να μας πεις τι είναι η υδατογραφία? Θα σας βοηθήσω. Σκεφτείτε τη λέξη υδατογραφία ή αλλιώς υλικά όπως νερομπογιές και ακουαρέλες. Στην ουσία είναι χρώμα, μπογιά, την οποία σμίγεις με νερό και μετά ζωγραφίζεις. Συνήθως ζωγραφίζουμε με αυτή την μπογιά πάνω σε χαρτί. Ο λόγος που αυτή εδώ η πόρτα έκλεινε είναι διότι αυτό εδώ το υλικό είναι πιο ευαίσθητο, ιδιαίτερα στον ήλιο και στο φως. Οπότε για να τα προστατέψουμε, πρέπει να κλείνει η πόρτα κάθε λίγο να μην έχουν φως συνέχεια πάνω τους. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γνωρίζετε μήπως από πού βγαίνει το όνομα του νησιού? Ο μύθος λέει πως ο Θεός Ποσειδώνας ερωτεύτηκε την Κόρκυρα, την κόρη του θεού του ποταμού Ασοπού. Μία μέρα την έκλεψε και έψαχνε καταφύγιο, το οποίο βρήκε σε ένα πανέμορφο νησί. Ονόμασε το νησί Κόρκυρα, το ίδιο όνομα με την αγαπημένη του. Τα χρόνια πέρασαν και άλλαξε το όνομα και έγινε Κέρκυρα. Εγώ πρόσεξα την μητέρα με το παιδάκι της, τις δύο τες κουτούλες ή μήπως είναι τρεις και την κλιματαριά. Εγώ πρόσεξα εδώ τα πολύ όμορφα αυτά δέντρα που είναι φινιτζές που λέμε και στα κυπριακά και το καμπαναριό που όπως έχω μάθει είναι κάτι που, που το βλέπεις πάρα πολύ στην Κέρκυρα τα καμπαναριά. Κάτι άλλο? Ο μπλε ουρανός. Ναι, ο πολύ όμορφος μπλε ουρανός. Πάμε τώρα και στον άλλο πίνακα του Σπυρίδωνα Σκαρβέλη. Εσύ το βλέπεις από εκεί κάτω? Ε, προσπαθώ, το βλέπω αφιψηλού. Αφιψηλού, αν είναι σωστό. Το παρατήρησα, είδα τις εικόνες πριν και το παρατήρησα καλά. Άρα μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Εσύ τι βλέπεις? Εγώ βλέπω αυτά τα τείχη, τα οποία φαίνονται να πηγαίνουν γύρω από όλο το νησί. Μετά βλέπω κάποιες βαρκούλες, διάφορα είδη από βαρκούλες,
κάτι που φαίνεται σαν ένα σπιτάκι εκεί στο βάθος. Και εκεί, και πάνω στα δεξιά. Να ανεβώ να δω. Τα σύννεφα, τα οποία είναι ροζ. Μην έχουν έτσι αυτές τις όμορφες τις αποχρώσεις. Και βλέπεις ότι, το βλέπω ότι και στη θάλασσα έτσι καθρεφτίζουν αυτές οι όμορφες οι αποχρώσεις, από το έτσι λίγο ροζ, ίσως είναι και από τον ουρανό. Πρέπει να είναι αρκετά αργά. Απόγευμα. Μοιάζει, ναι. Πολύ όμορφα. Α, και το άλλο πολύ σημαντικό είναι τα κυπαρίσια, που πάλι είναι ένα στοιχείο το οποίο βλέπουμε πολύ στην Κέρκυρα. Τέλη, εσάς σας άρεσαν οι πίνακες? Ελπίζω να σας άρεσαν, γιατί εμάς εμένα τουλάχιστον μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Εσένα, Κατερίνα? Και εμένα μου αρέσουν πολύ. Και να μας πείτε αν χάσαμε κάτι που ήταν μέσα στον πίνακα. Ίσως εσείς παρατηρήσατε κάτι που δεν είδαμε εμείς. Ναι, σίγουρα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Άρα, αν παρατηρήσατε κάτι άλλο, μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα και να μας το πείτε. Το λοιπόν, τώρα, αφού παρατηρήσαμε τους πίνακες μας, είναι ώρα να κάνουμε κάτι άλλο. Γιατί ζηλέψαμε βασικά με την Κατερίνα, ζηλέψαμε πάρα πολύ με αυτό το ταξίδι στο νησάκι. Και δυστυχώς, διότι δεν θα πάμε νησάκι φέτος, αποφασίσαμε να φτιάξουμε το δικό μας φανταστικό πλοίο και να ταξιδέψουμε στη θάλασσα της Λεβεντίου Πινακοθήκης. Είσαστε έτοιμοι να μας δείτε? Εγώ είμαι έτοιμη. Πάμε. Πάμε. Μα κλείνει την πόρτα ακριβώς την ώρα. Θα σας δούμε στο πλοίο. Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλό κεράκι να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι. Πάμε τώρα στο εργαστήριο Renoir για να φτιάξουμε πολύ ωραίες δημιουργίες με νεροπολιές. Πάμε! Γεια σας, φίλοι μου! Γεια σας! Η Βάρκα της Αγάπης μας έχει μεταφέρει στο εργαστήριο Renoir. Να δείτε εδώ πίσω που σας έδειξε η Κατερίνα. Όπου θα κάνουμε κάποιες δύο πολύ πολύ ωραίες δραστηριότητες, οι οποίες είναι βασισμένες στις νερομπογιές, όπως τα έργα των δύο ζωγράφων που είδαμε στην Ελληνική Συλλογή της Λεβεντίου Πινακοθήκης. Αλλά θα χρησιμοποιήσουμε κάποια διαφορετικά υλικά που μπορεί να βρείτε μέσα στο σπίτι σας, αλλά συνήθως δεν χρησιμοποιούνται στη ζωγραφική. Είσαι έτοιμη να αρχίσουμε? Είμαι έτοιμη. Το λοιπόν, για την πρώτη μας δραστηριότητα θα χρειαστούμε αφρό ξυρίσματος. Θα χρειαστούμε νερομπογιές. Εμείς έχουμε αυτές τις νερομπογιές στο σωληνάκι. Θα χρειαστούμε χαρτονάκια. Ένα σκεύος σαν γι' αυτό για να μπει ο αφρός μας μέσα. Και αυτά που ονομάζονται, αυτά που είναι pipettes στα αγγλικά. Pipettes. Pipettes. Ναι, αυτό που ρουφάει το υγρό για να μπορούμε μετά να το ρίξουμε μέσα στον αφρό μας. Το λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Έχουμε ήδη βάλει τις νερομπογιές μας. Οι νερομπογιές μας δεν είναι υγρές, είναι πιο παχύρευτες, άρα θα βάλουμε μέσα νεράκι, ναι, για να γίνουν νεροντές. Πάρουμε εμένα, ναι, το πράσινο. Α, βάλουμε όλα τα χρώματα, όλα τα χρώματα βάλουμε. Θέλουμε να κάνουμε, είναι πολύ χρώμα το σχέδιο μας. Λοιπόν, θα τα ανεκατώσουμε. Σε καλά. Να γίνει σαν νερό, βασικά με χρώμα. Νομίζω είναι έτσι, προσεκτικά. Αν μπορείτε να δείτε, έχει γίνει νερό, σαν νερό. Τέλει. Κάτι βλέπουμε, νομίζω. Άρα, εμείς έχουμε ήδη βάλει τον αφρό μας μέσα σε αυτό το σκεύος, άρα γεμίζουμε πολύ πολύ αφρό το σκεύος μας και παίρνουμε αυτό. Πάρε και εσύ να παίξουμε μαζί, εγώ θα βάλω λίγο μοβ. Και παίρνουμε την νερομπογιά μας και τη ρίχνουμε πάνω στον αφρό.
Λοιπόν, όσο περισσότερα χρώματα, όσο πιο σκούρα χρώματα, θέλουμε πολλά πολλά χρώματα για να βγει το αποτέλεσμα μας καλό. Εμείς θα θέλουμε βασικά στο τέλος να βγει κάτι τέτοιο, αν το βλέπετε καλά. Τώρα να δείτε πώς θα το φτιάξω. Πάμε στην άκρη αυτά. Θα χρειαστούμε το εδώ τώρα. Το φωτίσουμε με λίγο κίτρινο, μια χαρά. Τώρα, αφού έχουμε βάλει μέσα στον αφρό μας τις δυνοπολίες, θα βάλουμε ένα ξυνάκι ή ένα πινέλο και θα το νεκατώσουμε καλά, έτσι να σμιχτούν καλά οι μπογιές μας και τα χρώματα. Αλλά όχι εντελώς. Όχι εντελώς, ναι. Εντελώς. Ωραία, θα πάρουμε ένα χαρτάκι, εδώ αυτό. Θα το βουτήξουμε, μέσα, καλά. Θα να πάρει το χρώμα και είναι γεμάτο αφρό μόλις βγει έξω. Θα το πάρουμε, βλέπετε που είναι γεμάτο αφρό. Θα το τοποθετήσουμε στο τραπέζι και χρησιμοποιώντας ένα σκληρό χαρτονάκι θα αφαιρέσουμε τον αφρό από πάνω. Μα τι όμορφο που βγαίνει! Και βγαίνει κάτι σαν αυτό εδώ. Και θα δείτε είναι λίγο όπως τα νερά του μάρμαρου. Πώς τα κύματα, έχουμε κάνει κι άλλα εδώ να σας δείξουμε. Και ανάλογα με τον αφρό σας μπορεί να φαίνεται πιο παχύρευστο ή να είναι πιο νερουλόν, αλλά δεν πειράζει, όλα δουλεύουν. Ναι, εμάς τώρα είναι λίγο πιο νερουλόν και... Αλλά πάλι βγήκε πολύ ωραία. Ναι, δεν βγήκαν τόσο έντονα τα χρώματα ναι. μας, αλλά όταν έχετε πολύ αφρό και βάλετε πολλά χρώματα, θα γίνουν ακόμα πιο έντονα τα χρώματά σας. Άρα αυτή είναι η πρώτη μας δραστηριότητα, πολύ εύκολη. Πολύ διασκεδαστική. Θα τα βάλουμε τώρα στην άκρη. Να σκουπιστούμε και θα κάνουμε τη δεύτερη μας δραστηριότητα. Για τη δεύτερη δραστηριότητα θα χρειαστούμε πάλι χαρτονάκια. Έτσι, βασικά, το εικόνα μας θα είναι λίγο πιο σκληρή. Θα χρειαστούμε τις νερομπογιές μας πάλι, τις οποίες αραιώσαμε σε νερό, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες. Γόμα, αλάτι και πινέλα. Το λοιπόν, έτοιμη, είσαι έτοιμη Κατερίνα, θα βάλεις τη γόμα και θα κάνεις ένα σχέδιο πάνω στην κόλλα σου. Ό,τι σχέδιο θέλεις. Ό,τι θέλεις. Βγαίνει η γόμα. Βγαίνει η γόμα. Δεν σου είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή. Μπορεί να στούπωσε λίγο να πει την προηγούμενη φορά που το χρησιμοποιήσεις. Θέλεις να φέρω, νομίζω. Να πεταχτώ, να φέρω μια άλλη. Περιμένετε εδώ. Μέχρι και έρχομαι. Έρχομαι. Ευτυχώς το εργαστήριο μας έχει απ' όλα και έχουμε πολλά απ' όλα. Διότι συνήθως φιλοξενούμε πάρα πολλά παιδιά, ενώ τώρα δυστυχώς είμαστε μόνο εγώ και η Θεοδόρα. Σου έχω φέρει δύο, έλα να δούμε ποιος δουλεύει. Ου! Αφού έφερα και εγώ, ου! Τώρα βγαίνει πολύ. Μια χαρά. Κάνουμε στην ουσία ένα μικρό σχέδιο, σωστά Θεοδόρα, με την... Ναι, ό,τι θέλουμε. Με την μπογιά, με το... Με την γόμα, ναι. Όπως θα γράφουμε κάτι με το μολύβι, θα κάνουμε με την γόμα. Τώρα, θα φέρουμε το αλάτι μας στη μέση. Το έχουμε βάλει ήδη σε ένα πιάτο εμείς το αλάτι μας. Και θα πάρουμε ένα αλάτι και θα το βάλουμε πάνω από αυτό που γράψαμε, έτσι να καλυφθεί η γόμα μας με το αλάτι. Όσο να λάδι μείνει, το ρίχνουμε πίσω στο πιάτο μας και όχι χαμέ να κάνουμε έτσι ακαθαρσίες. Και να πρέπει να σκουπίσει η μάμα ή ο παπάς μετά. Ναι, ας θα κάνουμε να σκουπίσουμε εμείς. Λοιπόν, άρα το ρίχνουμε. Okay. Άρα, αν βλέπετε, εγώ έχω γράψει το όνομα μου. Και εγώ έχω κάνει ένα λουλούδι. Ωραία, πάμε τώρα. Θα πάρουμε από έναν πινέλο, Κατερίνα, και θα διαλέξουμε μπογιές, τις οποίες θα βάζουμε πάνω στο αλάτι μας.
Να ποιατίσουμε όπως ποιατίζουμε συνήθως ή λίγο άλλος ως η τεχνική. Βουτάς, βουτάς έτσι, βάζεις μέσα στο νερό το πινελάκι, ναι, και απλά αγγίζεις λίγο το αλάτι. Άρα, έστε να σας το δείχνω. Βασικά, βάλω καλά έτσι το νερό στην αεροπολιά. Να σου το κρατώ, για να μπορείς πιο εύκολα. Ναι. Έλα. Οπότε, όπως το βλέπετε, εγώ το κρατάω εδώ πάνω και να δούμε πόσο μαγικά γίνεται. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πούμε να πιάσουμε ένα άλλο χρώμα. Μπορούμε μο. Να το ρουφά στην ουσία, ναι, το χρώμα. Ρουφά και εξαπλώνεται. Λοιπόν, να βάλουμε κίτρινο τώρα. Πολύ χρώμη η Θεοδόρα μας. Ναι, όλα τα χρώματα. Λοιπόν. Άρα, βασικά γίνεται κάπως έτσι. Θέλεις να το στο κρατώ να το κάνεις και στο δικό σου. Άρα, να το δικό μου εδώ. Και το δικό μου. Να δούμε, φαίνεται, το βλέπετε. Νομίζω φαίνεται. Έτσι, κράτα το καλά. Εγώ προτιμώ τη μονοχρωμία. Άρα, θα το κάνεις όλο ένα χρώμα. Δύο. Δύο χρώματα. Διχρωμία, ας πούμε. Εμένα είναι 60s. Λοιπόν, είναι δύο πολύ εύκολες δραστηριότητες με πολύ λίγα υλικά, τα οποία μπορείτε να πειραματιστείτε, να δημιουργήσετε πολλά και διαφορετικά πράγματα και να περάσετε έναν όμορφο και διασκεδαστικό πρωινό, απογευματινό, στο σπίτι σας ή στο εξοχικό σας τώρα που είναι καλοκαίρι. Να βάλω και το χρώμα μου στη μέση. Πού το άφηνε. Τέλειο! Δέστε και αυτήν της Κατερίνας το τέλειο της λουλούδι. Και να δούμε και λίγο πώς φαίνεται, έτσι μοιάζει όταν έχει στεγνώσει. Οπότε έχει έτσι μια σκληρότητα, μια δύναμη, είναι οι καρδιούλες της Θεοδόρας. Ναι, είναι καλύτερα να μην βάλετε πάρα πολύ γόμα, γιατί εγώ εδώ έχω βάλει πάρα πολύ γόμα και γίναν τεράστιες οι καρδούλες μου. Άρα να είμαστε λίγο προσεκτικοί με πόση γόμα βάλουμε, να θέλουμε να είναι λεπτό, πιο χοντρό, βλέπουμε έναν άλλο. Αυτό για σήμερα, το τελευταίο μας πρόγραμμα για το καλοκαίρι. Αλλά θα είμαστε πίσω δυναμικά από το Σεπτέμβρη, με πολλά και άλλα διασκεδαστικά προγράμματα. Και ελπίζουμε να σας έχουμε και σύντομα κοντά μας στην πινακοθήκη, να ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Ελπίζουμε να μας απολαύσατε το καλοκαίρι, να σας κρατήσαμε παρέα. Να σας ευχηθούμε όσων καλών υπόλοιπων, όσων καλοκαίρι σας έχει μείνει, όσες διακοπούλες σας έχουν μείνει. Βουτιές στη θάλασσα, λεμονάδες, καρπούζι, όλα τα καλά. Και θα σας δούμε το Σεπτέμβρη. Γεια σας!